Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τα διάφορα πρότυπα και είδωλα που προβάλλονται στην τηλεόραση, που προβάλλονται γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά για όλη αυτή την glamour, θα λέγαμε, εμφάνιση ορισμένων ανθρώπων που δημιουργούν μια φαινομενική ιδέα για το πώς πρέπει να είναι η ζωή όταν θα είσαι ευτυχισμένος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η προβολή γίνεται μηχανικά και υποσυνείδητα μέσα μας και μας δημιουργεί αυτή την εικόνα το ότι ο επιτυχημένος άνθρωπος θα είναι ένας άνθρωπος που θα μας δείξει π.χ. η τηλεόραση που θα ακούσουμε στο ράδιο, ένας ποδοσφαιριστής, κάποιος με πολλά λεφτά εν πάση περιπτώσει, κάποιος που να έχει υλικά αγαθά, αλλά δεν μας δείχνουν πραγματικά ποιοι είναι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι όλος ο σκοπός που ψάχνουμε όλοι, η ευτυχία. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα πρότυπα που δίνουμε στα παιδιά μας, φίλοι μου. Κάθε φορά μας προβάλλουν ανθρώπους που είναι επιτυχημένος, μπορεί να είναι της μόδας, μπορεί να είναι της μουσικής, μπορεί να είναι των θεάτρων και όλων των ειδών, αλλά θέλω να σας δείξω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Πίσω από αυτό, φίλοι μου, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι και θα λέγαμε δεμένοι με ορισμένα συμβόλαια, ψυχικά, συναισθηματικά και νοητικά, χωρίς και ήδη να ξέρουν μερικές φορές, γιατί αυτοί βλέπουν μόνο τα φυσικά συμβόλαια. Και σε ένα βαθμό αυτοί οι άνθρωποι είναι, χειραγωγούνται από άλλους ανθρώπους που τους χρησιμοποιούν ακριβώς πάλι για να μαζεύουν τα διάφορα λεφτά των ανθρώπων, τη διάφορη ενέργεια των ανθρώπων, που κάθονται και ταυτίζονται με αυτό το είδαλμα, θα λέγαμε, με αυτό το είδωλο, με αυτό το πρότυπο που τους παρουσιάζουν. Κάθε φορά θα δείτε, φίλοι μου, ότι αφήσανε τη νεολαία, δώσανε παραπάνω ελευθερία συσταγωγικά, έτσι, ελευθερία καλό πράγμα, αλλά πάει μαζί με τη γνώση. Δώσανε παραπάνω δικαιώματα, θα λέγαμε, στο παιδί, έτσι, πριν ακόμα ενηλικιωθεί, πριν ακόμα του εξηγήσουν, πριν ακόμα του πούνε καθαρά τους νόμους της φύσης, πριν ακόμα το μάθουν πώς λειτουργεί το νοητικό, πώς λειτουργεί γενικά η σκέψη μέσα στον άνθρωπο, του δώσανε αυτές τις, θα λέγαμε, αυτά τα δικαιώματα να μπορεί να έρχεται σε επαφή με πράγματα που δεν μπορεί να χειραγωγήσει και να εννοήσει. Καταλάβετε λοιπόν ότι τώρα η μεγαλύτερη αγορά έχει γίνει, φίλοι, η παιδική, θα λέγαμε, αγορά. Η αγορά, εκείνη που θα πάνε οι έφηβοι, οι νέοι, τα παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη αγορά, γιατί αυτοί που δημιουργούν, θα λέγαμε, αυτό το πάρε δώσε, το αλυσβερίσι, είδανε ότι ο πελάτης που δεν ξέρει, ο πελάτης που δεν είναι εδώ, ο πελάτης που δεν έχει γνώση, είναι ο πελάτης που θα μπορούν να διεκδικήσουν και να το βάλουν κάτω από εκείνη τη θέση που θέλουν εκείνοι. Καταλάβετε λοιπόν, φίλοι, πως όλοι αυτοί που βλέπετε, οι διάσημοι, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, πέρα από τα φώτα, είναι άνθρωποι εντελείως εγκλωβισμένοι κάτω από τα διάφορα πράγματα που τους έχουν εκείνοι οι άλλοι άνθρωποι από πίσω, θα λέγαμε, δεσμεύσει να κάνουν. Είναι οι πιο εγκλωβισμένοι, είναι οι πιο συναχωρημένοι, είναι οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μαριονέτες. Εσείς μπορείτε να τους βλέπετε μια-δύο στιγμές ζωή τους που να έχουν τα πράγματα, τα υλικά, τη δόξα, θα λέγαμε, και άλλα πράγματα. Αλλά κατά βάθος οι άνθρωποι αυτοί είναι λιγότερο ελεύθεροι από τον καθένα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν και αυτοί που είναι ελεύθεροι? Ναι, υπάρχουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν γίνεται, φίλοι, να είσαι μέσα σε αυτά τα κόλπα, θα λέγαμε, μέσα σε αυτό το κύκλωμα, χωρίς να έχεις κάνει το συμβόλαιο για να σε αφήσουν να ανελιχθείς εκεί πέρα. Δεν γίνεται, φίλοι, να σε αφήσουν αυτοί που έχουν, γιατί είναι ο τομέας τους και αυτοί διακινούν αυτά τα πράγματα, να σε αφήσουν χωρίς να σε χρησιμοποιήσουν, καταλάβατε, να σε ανεβάσουν εκεί πέρα στα δικά τους, τα λέγαμε, επίπεδα, πάλι που θα χρησιμοποιούν και να σε κατεβάσουν ό,τι ώρα θέλουν. Είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι το οτιδήποτε πράγμα που αυτοί πιάνουν από το μηδέν, το κάνουν είδαλμα και μετά μαθαίνουν το ξαναρίχνουν στο μηδέν. Ή το ρίχνουν στα ναρκωτικά, ή το κάνουν αυτοκτονή, ή χιλιάδες άλλα πράγματα που ήδη τα ξέρετε. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό το πράγμα εμείς, όταν ξεκινάμε από την αρχή να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε ανθρώπους είδωλα, να αφήνουμε τα παιδιά μας να έχουν συσσαγωγικά αυτά τα πρότυπα μέσα στο μυαλό τους και να βλέπουν μόνο το φαινομενικό,
Θα πρέπει να τους εξηγούμε τι κρύβεται από πίσω. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι διάσημοι που έχουν περάσει, όλοι οι διάσημοι που έχουν περάσει, καταλάβανε και ξέρουνε ακριβώς ότι για να γίνουν διάσημοι θα πρέπει να πουλήσουν, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, την ψυχή τους, έτσι, στους διάφορους αρνητικούς τύπους του ελέγχου. Αλλά τι εννοούμε να πουλήσουν την ψυχή τους? Είναι ακριβώς να ταυτιστούν με το σύστημα, με το κύκλωμα, με όλη αυτή την, θα λέγαμε, προπαγάδα, έτσι ώστε εκείνοι που μπορούν και κουνάνε τα νήματα εκμεταλλεύονται το πάθος που αυτοί έχουν βάλει πριν μέσα σας, σαν μικρόβιο στο μυαλό, και εκμεταλλεύονται το κοριτσάκι που θέλει να γίνει διάσημη, εκμεταλλεύονται το αγοράκι που θέλει να γίνει διάσημος, εκμεταλλεύονται το ταλαντούχο παιδάκι που θέλει να δείξει το ταλέντο του παντού, και αυτοί έρχονται από πίσω λοιπόν και παίρνουν τον καθέναν για να του κάνουν τι, τα όνειρα πραγματικότητα. Αλλά ποια όνειρα, φίλοι? Αυτά τα όνειρα που την περασμένη γενιά έχουν ποτίσει οι ίδιοι μέσα στην νεολαία όταν ήταν παιδάκια. Και τώρα ποτίζουν τα δικά σας τα παιδάκια, ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα κάνουν για να διαιωνιστεί. Και ποτίζει συνέχεια το πιο μικρό, πιο μικρό, πιο μικρό, και πάνω από γενιά σε γενιά τον άνθρωπο, για να μπορούν τι, να του προγραμματίσουν τα όνειρα. Και όπως σας είπα στο βιντεάκι την κυριαρχία χωροχρόνων, όταν του προγραμματίζει τα όνειρα, αυτόματα εκείνος θα θέλει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και θα αρχίσει να συνεισφέρει, να ενισχύει την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα για να φτάσει σε εκείνο το σημείο, ώστε να έρθει εκείνη η ώρα, έτσι, σε αυτήν την πραγματικότητα που ζει, που δεν θα την αλλάξει, δηλαδή στο κύκλο μας, στο μηχανισμό, σε όλο αυτό που έχουν φτιάξει ορισμένα άτομα, έτσι τα λέγαμε, το παρασιτικό σύστημα, να μπορέσει να υπάρχει ακόμα για να κάνει εκεί μέσα τα όνειρά του πραγματικότητα. Αυτό το loop, αυτός ο κύκλος, αυτός ο μηχανισμός γίνεται και γίνεται, γίνεται, γιατί συνέχεια προγραμματίζουν τον άνθρωπο να κάνει ακριβώς το ίδιο. Από πού? Από την παιδική του ηλικία, από τα βιβλία, από τα σχολεία, από παντού. Βλέπετε τι γίνεται. Τώρα τα μικρά παιδάκια έχουν έρθει σε επαφή τόσο πολύ με την εξέλιξη και παίρνουν, ας πούμε, τα μηνύματα από εδώ και από εκεί, και αρχίζουν και φτιάχνουν στο μυαλό τους, κατεβάζουν βιντεάκια, κάνουν, δείχνουν. Αλλά τι, οτιδήποτε σου δίνουν και δεν μπορείς να το χειραγωγήσεις, θα το πλακώσεις. Έτσι, και δημιουργούν, θα λέγαμε συσσαγωγικά, άλλο ένα είδους κάρματος για να περάσουν αυτές τις ψυχές. Όλα για καλό δεν γίνονται? Ναι, εν τέλει όλα για καλό γίνονται. Απλώς σας δείχνω ότι από ορισμένα επίπεδα, έτσι, το καλό και το κακό διαφέρει αναλόγως στο επίπεδο του καθένα και τι θέλει να κάνει. Ακριβώς αυτό που πάμε να αλλάξουμε τώρα και με τις καινούργιες ενέργειες είναι αυτό, φίλοι μου. Να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, να δούμε, να έρθουν στη συνείδησή μας, να τα επεξεργαστούμε και να αποφασίσουμε αν θέλουμε αυτό ακόμα να υπάρχει. Επομένως, φίλοι, αυτό το πράγμα γενικά για όσους έχετε παιδιά, κοιτάξτε τα πρότυπα σας. Κοιτάξτε αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε όλη τη σταδιοδρομία, κοιτάξτε την καριέρα που θέλει το παιδί. Σας έχουν φτιάξει όλες τις καριέρες κάποιοι να αρχίζουν να σχεδιάζουν το αν θα σε αφήσουν ή όχι να κάτσεις, να ανέβεις στα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, σε όποιο πράγμα κι αν είσαι. Επομένως, ξαναλέω, φίλοι, δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος να ανέβει στην ιεραρχία των, θα λέγαμε, της πυραμίδας, έτσι, χωρίς να έχει συνεισφέρει, έτσι, χωρίς να έχει υπογράψει, χωρίς να έχει από κάτω, που σας είπα και την άλλη φορά, μέσα του συμφωνήσει ότι θέλει να περάσει, να βιώσει κάτω από αυτές τις ενέργειες. Επομένως, φίλοι, σας ξαναλέω, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σας φαίνονται ότι είναι ελεύθεροι, ότι είναι αυτά, ότι κάνουν τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο σκλαβωμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που τους μεταχειριστήκανε για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και φυσικά τους ξεζουμίζουν από πίσω οι άλλοι, γιατί οι ίδιοι δεν χαίρονται, παρά μόνο τους δίνουν αυτά τα πράγματα μέσα τους που τους είχαν τάξει στον πεινασμένο, κάνα καρβέλι, κάνα κομμάτι, θα λέγαμε, ψωμί παραπάνω. Άρα λοιπόν, φίλοι, καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα που βλέπετε και το έχετε σαν είδωλο, είτε είναι τραγουδιστής, είναι ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε άλλο είναι, καταλάβετε ότι πίσω από αυτόν υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες, πάρα πολλοί έλεγχοι, πάρα πολλά πράγματα που ο ίδιος μπορεί να είναι ταυτισμένος, αν έχει ξυπνήσει, όχι, αν δεν έχει ξυπνήσει, αν όμως έχει ξυπνήσει, θα δείτε ότι ο ίδιος θα αρχίσει να μην περνάει καλά, να μην του αρέσουν αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνη την ώρα θα δείτε, φίλοι, ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω
Έτσι θα μπορεί, στο ποσοστό που μπορεί. Αλλά θα έρθει εκείνη η ώρα, όποιος αποφασίσει να κάνει πίσω, θα τους έχει ενάντια αυτούς που πριν τον χρησιμοποιούσαν, έτσι, για να το φτάσουν σε εκείνο το επίπεδο. Έτσι λειτουργεί στην ίδια φύλη το παρατησιτικό σύστημα. Αυτοί λοιπόν που ελέγχουν τις θέσεις είναι δυνατόν λοιπόν να αφήσουν κάποιον να έρθει να τους πάρει, ας πούμε, τα κεφάλαια, είτε λέγεται χρηματιστήριο, είτε λέγεται, θα λέγαμε, Ιλουμινάτι, είτε λέγεται όλοι αυτοί οι πράκτορες που κάνουν τα παιδιά εργαλεία τους για να συμμετέχουν στην ενίσχυση της πραγματικότητας που θέλουν. Γι' αυτό, φίλοι, ξεκινήστε τα παιδιά, σταματήστε να έχετε είδωλα, σταματήστε να έχετε πρότυπα. Μπορείτε να έχετε παραδείγματα, αλλά όχι πρότυπα. Κάθε τι μπορεί να αφαιθείτε, να πάρετε μια εμπειρία το τι γίνεται, αλλά αφαιθείτε να το γνωρίσετε. Μη βιάζετε και νομίζετε ότι κάθε ένας που δίνει την τηλεόραση να χαμογελάει, κάθε ένας άνθρωπος αυτός είναι μια μαριονέτα και μισή. Είναι μια μαριονέτα και μισή. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει όλη τη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει όλη τη ζωή του και τον βλέπετε, μπορεί να έχει ελικόπτερα, αυτό τον αντάλλο και τον λέτε, α, τι ωραία, να ήταν και εγώ. Αυτός ο άνθρωπος όμως για να τα κάνει αυτά πραγματικά έχει χάσει όλη τη ζωή του. Γι' αυτόν μπορεί να είναι ένα όνειρο. Γι' αυτό μπορεί να γίνει το όνειρο του πραγματικότητα. Α, ξέρεις, να το δοξάσει ο κόσμος, να γίνει σε όλους γνωστός. Ναι, αλλά τι έχει κάνει. Κοιτάξτε λοιπόν τι έχει κάνει. Κοιτάξτε πώς έχει δώσει. Κοιτάξτε τι συμφωνίες έχει κάνει. Κοιτάξτε τι μαριονέτα έχει γίνει. Αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει πίσω τη δύναμή του. Έτσι λοιπόν, φίλοι, σας ξαναλέω ότι λειτουργεί όλος ο μηχανισμός. Από τα παιδιά, από τα προγράμματα, ώστε μόλις μεγαλώσουν να ενισχύουν και να ξανανισχύουν και να ξανανισχύουν την πραγματικότητα που κάποιοι άλλοι έχουν φτιάξει και σου έχουν πει ότι είναι μοναδική. Ειρήνη σε όλους.